Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι μια σχολή η οποία προσφέρει περαιτέρω εξειδίκευση στα πλαίσια του προπτυχιακού της προγράμματος. Υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος διαφορετικών γνώσεων. Και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεσαι πάρα πολύ στο αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθείς συνέχεια. Από τις ρομποτικές τεχνολογίες και τον προγραμματισμό, ως τις τηλεπικοινωνίες, την βιοιατρική και την ηλεκτρονική, ο φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μπορεί να γνωρίσει πολλά επιστημονικά πεδία και να εμβαθύνει σε αυτά. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με τη σημερινή της μορφή ως μια σχολή με δίπλωμα πενταετές, ιδρύθηκε το 1917 και φέτος εορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Η σχολή διαχρονικά έχει βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους. Βασικό χαρακτηριστικό των σπουδών μας είναι η έντονη διάχυση της έρευνας και στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών. Όταν ο φοιτητής περάσει το τρίτο έτος του, έχει την δυνατότητα να εξειδικευτεί στον τομέα που τον ενδιαφέρει, είτε αυτός είναι τηλεπικοινωνίες, προγραμματισμός, ενέργεια. Η Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι η μεγαλύτερη από τις 9 σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η σχολή έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα προπτυχιακών, διαθέτει πάνω από 215 προπτυχιακά μαθήματα. Έχουμε 4 κατευθύνσεις σπουδών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικής και πληροφορικής, και μέσα από αυτό το πλούσιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων, οι φοιτητές μπορούν να φτιάξουν το προφίλ των γνώσεων που θέλουν σύμφωνα με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει. Έχουμε την τύχη στη σχολή να δουλεύουμε με εκπληκτικούς φοιτητές, φοιτητές που αμφισβητούν, προκαλούν τη σκέψη μας, μας εμπνέουν και παράλληλα μας δημιουργούν υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε το πρόγραμμα σπουδών μας πάντα να είναι αντίστοιχο των δυνατοτήτων, των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. Στα πλαίσια της φοιτησής μου στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, κατάφερα να γίνω μέλος της πρότυπης ερευνητικής ομάδας Προμηθέα, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτροκίνητα μονοθέσια οχήματα, τα οποία διαγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, σε μαραθώνιο εξοικονόμησης ενέργειας. Η έρευνα που παράγεται στα 50 και πλέον ερευνητικά εργαστήρια της σχολής είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική έρευνα με τα διεθνή στάνταρτς. Ειδικότερα τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε στους 3 πιο αποτελεσματικούς και επιτυχημένους φορείς έρευνας στην Ελλάδα και στους 50 πρώτους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν λέω φορείς εννοώ ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα, πανεπιστήμια, εταιρείες που επιτελούν έρευνα κτλ. Ένα άλλο πλεονέκτημα από αυτή τη ζωντανή διαδικασία όσμωσης μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα που μας δίνεται ώστε να χρησιμοποιούμε στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αξιοποιούμε για την εκπαίδευση των φοιτητών μας εργαστηριακό εξοπλισμό που μπορούμε και αποκτάμε από την χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων μας. Έχουμε και μία συνεχή προσφορά προς το Ίδρυμα αλλά και προς τη σχολή απευθείας, με πρωτόκολλο συνεργασίας, όπου ενισχύουμε τα εργαστήρια της σχολής, ενισχύουμε τις υποδομές, ενισχύουμε το προσωπικό, το οποίο συμμετέχει και εργάζεται μέσα στα εργαστήρια. Τα ποιοτικά στοιχεία των ευρωπαϊκών έργων δείχνουν ότι η σχολή μπορεί με τους ερευνητές της να παράγει έρευνα αιχμής και να συντονίζει μεγάλες κοινοπραξίες ερευνητικών έργων με πολλές επιτυχίες. Είμαστε μια δύσκολη και απαιτητική σχολή που θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και δουλειά, όμως έχει τους αρίστους. Μέσα από τη σχολή καλλιεργείται η σκέψη του μηχανικού, η οποία σε βοηθά να μοντελοποιήσεις προβλήματα που μπορείς να συναντήσεις στην κοινωνία και μέσα από αυτό να βρεις τρόπους να τα λύσεις. Είναι απαιτητικό, προφανώς και είναι απαιτητικό. Προϋποθέτει ενδιαφέρον και αγάπη για το αντικείμενο. Και γι' αυτό επέλεξα και μια σχολή η οποία σου ανοίγει πολλούς διαφορετικούς δρόμους και έχεις την ευκαιρία να επικεντρωθείς σε διάφορους κλάδους, να δεις ότι αυτοί σε ενδιαφέρουν περαιτέρω στο μέλλον. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, ήρθα σε επαφή με ένα ερευνητικό αντικείμενο το οποίο με ενδιέφερε πολύ και οδηγήθηκα στην απόφαση να το δω και πιο ερευνητικά. Και καθώς η σχολή στη συγκεκριμένη περιοχή έχει να επιδείξει διαρκές και επιτυχημένο έργο, για μένα αποτέλεσε φυσική εξέλιξη ουσιαστικά η συνέχιση των σπουδών. Είμαστε η πρώτη σχολή στο Πολυτεχνείο και από τις πρώτες πανελλαδικά που από το 1991 έχουμε ένα κατοχυρωμένο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο αυτή τη στιγμή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή πάνω από 700 υποψήφιοι διδάκτορες. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι έχει να κάνει με τη συλλογή και ανάλυση ανθρώπινης δραστηριότητας,
με απότερο στόχο την αυτοματοποιημένη κοινωνική δικτύωση σε κοντινή απόσταση. Αυτό που λέμε είναι ότι εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να λύνουν προβλήματα. Αυτό είναι το μότο μας. Θέλουμε να λύνουμε, να μάθουμε τους ανθρώπους να λύνουν προβλήματα και να φτιάχνουν το μέλλον, το τεχνολογικό μέλλον. Προσπαθούμε να είμαστε επίκαιροι πάντα και να απαντάμε στις προκλήσεις, τις τεχνολογικές που θέτει η σύγχρονη πραγματικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.